τέχνη που υπηρετεί στην τέχνη και φυσικά έχει κάνει τόσα πολλά. Νίκο, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει. Πρέπει να αφιπνιστεί ο λαός να καταλάβει αυτό το τεράστιο παιχνίδι που παίζεται εις βάρος του. Καταλάβει ότι αυτό που του εμφανίζουν ότι χρωστάει, ότι δεν χρωστάει απολύτως τίποτα, απλώς είναι ένα πείραμα στο οποίο επιδίδεται με ιδιαίτερη μαεστρία το διεθνές κεφάλαιο, δηλαδή η Goldman Sachs και η Rothschild και οι λεγόμενες αγορές, οι οποίες τις συνεχώς τις ονοματίζουμε και λέμε αγορές, αλλά δεν λέμε ποτέ ποιες είναι αυτές οι αγορές. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι που δεν το κατάλαβαν ούτε τα ελληνικά κόμματα, αλλά δεν το ξέρει και ο ελληνικός λαός και επικοινωνικά δεν το γνωρίζει, γιατί δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Είναι αυτή η διακίνηση που λέμε του άειλου κεφαλαίου, είναι αυτά τα λεφτά που λέμε τα περισσότερο θα έλεγα ότι είναι λογιστικά και λιγότερο είναι πραγματικά λεφτά, και είναι αυτή η πειραματική προσπάθεια γίνεται στον τόπο μας, να την πληρώσει ο ελληνικός λαός, να δούμε κατά πόσον υπάρχουν αντοχές στις λεγόμενες χώρες του Νότου, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε εννοείται για το καλό όλης της Ευρώπης με κύριο σύνθημα την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη, οδηγείται μοιραία σε μια γερμανοποίηση ισχύς του είδους, τη στιγμή κατά την οποία ακόμα και η ίδια η Μέρκελ άπησε να διαφανεί με την τελευταία συμφωνία που είχαν υπογράψει για την ορθή οικονομική διαχείριση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πιστεί στις αρχές του ηγεμόνος, γιατί στην ουσία ένας είναι και ο ηγεμόνας ο οποίος μεθοδεύει όλο αυτό το πράγμα, γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στην οποία δεν αξίζει να βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Και δεν αξίζει να βρίσκεται ο ελληνικός λαός, γιατί ένας λαός έχει μια τεράστια συνεισφορά στον πολιτισμό, στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και δεν αξίζει ο λαός να έχει τέτοιους πολιτικούς ηγέτες, αγαπητέ μου Νίκο. Δεν αξίζει να έχει αυτά τα υποκείμενα, τα οποία μέσα στην προσπάθεια που κάνουν να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους, πιστεύω, και τις προσωπικές τους επιδιώξεις, φτάνουν σε ένα σημείο να χαντακώνουν και να, στην κυριολεξία, να υποθηκεύουν το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτές οι μέρες ζούμε αυτήν τη θλιβερή ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος παρά μία ψήφο ή δύο, δεν θυμάμαι πόσο, παρά μία νομίζω στην ουσία, παρά λίγο να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Τσοκατζόπουλος, ο Μακεδονομάχος, ο Καλαμαριωτάκης, Θεσσαλονικάρχης κτλ. Που δείχνει και το επίπεδο στην ουσία των ανθρώπων που μας δείξαν τα 40, σήμερα είναι και η μέρα από Φράδα, μην ξεχνάμε έτσι, 21 Απριλίου. Έχουμε 21 Απριλίου. Που μας κυβέρνησαν όλα αυτά τα 43 πόσα χρόνια είναι, για να φτάσει σήμερα η Ελλάδα να μην γνωρίζει ποιο είναι το μέλλον των παιδιών του. Και να το κρύβουν και να βγαίνει ένας Βενιζέλος και ένας Σαμαράς και να παίζουν θέατρο κακής ώρας. Γιατί εγώ που είμαι ηθοποιός και είμαι και σκηνοθέτης, καταλαβαίνω ότι και τα κείμενά τους είναι πτωχά, αλλά και η σκηνοθεσία τους είναι άθλια. Και χάρη, μπορώ να πω, δηλαδή οι αντιπαραθέσεις που βάζω στο τραπέζι είναι δηλαδή για να γελάς. Βέβαια να γελάς εσύ όμως Νίκο, και εγώ να γελάμε, αλλά υπάρχει ένας κόσμος που δεν μπορεί να γελάσει και δεν καταλαβαίνει. Γιατί ας μην ξεχνάμε και το ρόλο που παίζουν, τον προδοτικό ρόλο, τον πρόστιχο ρόλο, τον διεφθαρμένο ρόλο, τον καθοδηγούμενο ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όλα αυτά τα ανθρωπάκια τα οποία εκεί παριστάνουν τους δημοσιογράφους, και το μόνο που κάνουν είναι κατ' εντολήν είτε να τρομοκρατούν είτε να παραπληροφορούν. Μα δεν είδες χάρη, δηλαδή κάθε μέρα, παιδιά, μετά τις εκλογές λέμε, μόλις έρθει θα σας κόψουμε εκείνο, θα σας κόψουμε το άλλο, θα σας κόψουμε το άλλο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τα τηλέφωνα που πληρώνετε, θα τα διασταυρώσουμε, θα κάνουμε. Ποια να διασταυρώσω, ρε χάρη. Αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να διασταυρώσει τίποτα. Είναι μόνο απειλές και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παίζει το ρόλο του όμως, Νίκο. Παίζει το ρόλο, Βέβαια, η τρομοκρατία είναι, η ανελευθερία είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά. Ξεθυμάρισε χάρη στο δικό σου blog που έγραψες και στο Facebook, ας πούμε, για τα μόμου έψω που στήσαν στις χρυσόβεργες, όπως πιάνετε τα πουλιά. Α, στις χρυσόβεργες, ναι. Λοιπόν, πολύ, πολύ εύστοχο αυτό που έγραψες, ας πούμε, για τις χρυσόβεργες, ας πούμε. Και με αυτόν τον τρόπο, τι κάνουν στην ουσία. Στην ουσία αποκλείουν το λαό από την πληροφορία. Δεν έχει την πληροφορία.
υπάρχει και το, και το οξύμορο είναι ότι αυτά ονομάζονται μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν γίνεται μόνο από τη μια μεριά, η επικοινωνία γίνεται και από τις δύο μεριές. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να παρεξηγούνται οι όροι και να μην ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν βλέπεις το παιχνίδι που παίζει τώρα από τα κανάλια, με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν τους δύο υποτιθέμενους μονομάχους, οι οποίοι ήδη έχουν προσυμφωνήσει σε περίπτωση κατά την οποία πράγμα που απέφευγαμε εγώ να πάρουν την, να βγει το πρώτο με το ένα κόμμα ή το δεύτερο, ούτε νομίζω ότι τους ενδιαφέρει, ώστε να συνεχίσουν αυτή την κακή παράσταση που λέγεται συγκυβέρνηση. Γιατί, ναι. Για να ικανοποιήσουν πάλι ξανά τους τοκογλύφους της Ευρώπης. Σήμερα ακούγοντας, βλέπεις ότι όταν πεθαίνει το Σταριό, ακούς καμιά φορά την αλήθεια. Τα αποτελέσματα στη Γαλλία σε σχέση με τον Σαρκοζή είναι τραγικά. Ο άνθρωπος δηλαδή χάνει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τελείωσες. Νομίζω, τι είπε σήμερα, είναι δυνατόν, λέει, να μιλάμε για το Σέγγεν και σήμερα 115.000 μέτρα, χιλιόμετρα, που είναι σύνορο της Ελλάδος και σύνορο της Ευρώπης και σύνορα της Ελλάδος, να τα αφήνουμε ξέφρα γουαμπέλι στον καθένα να μπαίνει και να βγαίνει. Σήμερα το θυμήθηκε στην προεκλογική του ομιλία ο κύριος Σαρκοζή. Δηλαδή την τελευταία στιγμή ας παίξει και αυτό το χαρτί σου, λέει. Ναι, ας παίξει αυτό το χαρτί και όπου κάτσει. Αλλά βλέπεις ότι και αυτός πληρώνεται με το νόμισμα που πρέπει να πληρωθεί. Αλλά και το ίδιο νόμισμα να έχουν και οι δικοί μας εδώ, που νομίζουν ότι είναι και ο δικός μας που μιλάει για... είναι και ο μωρός, εν διάθεση περιπτώσει, που μιλάει για αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία, ναι, μα είναι... το λέει. Μα εγώ προβλέπω ότι θα γίνουν και σημεία και τέρατα την επομένη των εκλογών. Αφιβάλλω πολύ αν θα μπορέσει να εγγύξει, το 32% του Καραμαλή, το οποίο ήταν και, θα έλεγα, ορόσημο συμφοράς για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν θα μπορέσει να το φτάσει αυτό το ποσοστό, σημαίνει ότι ο αρχηγός πρέπει να αντικατασταθεί. Και επειδή στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι κόμμα χαζών, οι χαζοί υπερισχύουν εκεί πέρα μέσα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι προσβάλλουν τους νεοδημοκράτες, αλλά αυτούς που ασχολούνται, τους μαρκισίους εννοώ, τους οικογενειακούς που νομίζουν ότι είναι γονική παροχή η εξουσία. Και μεταβάζεται από πατέρα σε γιο και από γιο σε ανεψιό και εγγονό κτλ. Τότε θα γίνει αυτή η μεγάλη ανακατοσούρα για να πάρει και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ήρθε για να τάζοντας λαγούς με τραχυλιά, να φτάσει στο ίδιο σημείο με το οποίο, στο σημείο που έφτασε και ο συμμαθητής του, για τον οποίο και ξεχάσαμε διά περιπτώσεις. Ναι, αυτό το παπάδερα, το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε, βέβαια. Αν δεν έχει κάνει τόσα πολλά στην Ελλάδα, και είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε. Η μεγαλύτερη συμφορά που μπορούσε να συμβεί ήταν ο Παπανδρέου. Και βλέπεις, δεν ακούς τίποτα γι' αυτό. Είναι στη ωραία που το παίζει το παιχνίδι. Ναι, πολύ ωραία. Άλλο δεν θα ακούσει ούτε για τον Βενιζέλο, και μετά δεν θα ακούσει ούτε για τον. Μετά πότε θα φταίνει οι Σιριζέοι, παλιά αυτά ήταν οι Σιριζέοι, τώρα φταίνει οι Χρυσαυγίτες, μετά θα φταίνει οι Κουκουέδες. Μετά θα έρθουν οι ηλεκτρολόγοι, μετά οι γυναικολόγοι και βάλε. Δηλαδή, κάθε τόσο και βγάζουν και κάποιο φασούλι γενικώ. Ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζουν αυτά. Γιατί, όπως εγώ σημειώσω και σε ένα blog, στο blog που γράφω, ότι πιστεύουν ότι απευθύνονται σε ένα λαό που έχει μνήμη χρυσόψαρου. Δεν έχουν μνήμη, τα έχουν ξεχάσει. Και εγώ ρωτώ, είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτοί που μπορούν να πάρουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εκτός αν ο ελληνικός λαός έχει πλήρως παραφρονήσει, όταν υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Εάν υποθέσουμε δηλαδή ότι σε κάθε οικογένεια ανέργου υπάρχει ένα δεύτερο άτομο, μιλάμε για 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Χάρη, είναι 3 εκατομμύρια που τα λες, έτσι είναι. Όταν έχουν υποτίθεται, λοιπόν, αυτά τα 3 εκατομμύρια που εκ των οποίων μόνο το 1 εκατομμύριο παίρνει χρήματα από το Ταμείο Ανεργίας, αυτό το πετσοκομμένο των 290, πόσο είναι τελικά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν τα κόμματα αυτά που συγκυβέρνησαν και υπογράψαν τη θεραπευτική του καταδίκη και ήδη γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι θα συμβεί τον Ιούνιο. Χάρη, τι πιστεύεις ότι... εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα, και το έγραψα γιατί είχα κάποιες πληροφορίες από νομικούς, ότι θα το μαγειρέψουν το αποτέλεσμα πάλι. Δεν θα είναι εύκολο. Αν το μαγειρέψουν αυτό, θα έχουν και ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, το ξέρεις αυτό, φίλε Νίκο. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, θα έχουμε άσχημο πράγμα.
Δηλαδή δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτά στο σημείο να θέλουν να αιματοκυλήσουν την Ελλάδα. Δεν θέλω να το πιστεύω. Δηλαδή, αν και τους έχω ικανούς για όλα. Είναι αυτό, ναι, για την καρέκλα. Για την καρέκλα τα κάνουν όλα όμως. Yeah. Χάρη. Για την καρέκλα. Το πιστεύω ακράβατα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, αγαπητέ Νίκο. Αυτό που οφείλουμε έναντι των παιδιών μας, έναντι της ιστορίας του τόπου μας, έναντι του στοιχειώδους πατριωτισμού που μας έχει απομείνει σε τελευταία ανάλυση, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από τις εμφανίσεις, μέσα από το night club, μέσα από το club, μέσα από το θέατρο, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και όσοι πιστοί προσέφερετε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω, σε σχέση με τη δουλειά που θα παρουσιάσω στο Μήλο. Ουδόλως με ενδιαφέρει, εάν υπάρχει η κατένιαν αυτή, η πολύ κακή έννοια της λεγόμενης εμπορικής επιτυχίας. Μένα με ενδιαφέρει αυτό που θα έρθει μέσα να καταλάβει τι είναι αυτά που θέλω να του πω. Να καταλάβει τέτοια περίπτωση και ο ηθοποιός ή ο σατυρικός καλλιτέχνης ή ο άνθρωπος που ασχολείται τέτοια περίπτωση με τα κοινά δεν είναι απλά και μόνο για να βγάλει ένα μεροκάμα του και να εξασφαλίσει τα πρόστοζή. Είναι ένας άνθρωπος που συμπάσχει με τον συνάνθρωπό του και προσπαθεί μέσα από τη δουλειά του και μέσα από την επικοινωνία που έχει με τον κόσμο να δώσει λύσεις και αυτός να συμβάλλει στη λύση του προβλήματος και όχι να είναι απ' έξω και να αλλιάζεται που λέμε. Όχι να ελιάζει, λες, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Περισσότερο όμως έτσι γίνεται. Αυτό δεν θέλουν να κάνουν. Τι σε νοιάζει, έλα βρε άδερφε, κοίτα το σπίτι σου, κοίτα το σπίτι σου. Είναι και μη σε νοιάζει και ας... Ας τους άλλους να χτυπιούν. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς δεν είναι έτσι. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι αυτό το πράγμα που περιμένουμε όλοι να συμβεί είναι μια ψυχική ανάταση του Έλληνα. Να καταλάβει πια ο Έλληνας ότι γιατί δουλέψαν πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Όποιος μιλούσε για την πατρίδα ήταν εθνικιστής. Εθνικιστής, ναι. Ναι. Όποιος ήταν πόντιος και ήταν υπέρ της γενοκτονίας ήταν εχθρός, ναι, της ειρήνης. Αυτό πάλι. Εχθρός, ναι, της ειρήνης, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή θα απαγορεύσουν σε μένα να τιμώ τη μνήμη των νεκρών μου. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα το θεωρούσα προοδευτικότητα. Και το περάσανε και στους νέους ανθρώπους. Το περάσανε και στους νέους. Βγάλανε από τα βιβλία μας, από τα βιβλία του Δημοτήτου, βγάλανε τον Σολομό, βγάλανε τον Βαλαωρίτη, βγάλανε τον Παπαδιαμάντη και βγάλανε τον Φίτσουλα, τον Μίτσουλα και τον Κλιμίτζουρα. Έτσι, έτσι. Δηλαδή και να βγαίνει τώρα η κυρία Ρεπούς, η οποία είναι και υποψήφια του προοδευτικού κόμματος του κυρίου Κουβέλη, να μιλάει για συνωστισμό στην παραλία της Μύρνης. Είναι υποψήφια, κυρία. Βέβαια, είναι υποψήφια στον Πειραιά. Να τρελαθούμε, είναι να τρελαθούμε, Νίκο. Δηλαδή και ο Κουβέλης μου φαίνεται ότι να είναι και αυτό. Βέβαια, όχι, Κουβέλη τι είναι, το ανάχωμα του Πασόκ. Πασόκ είναι, το ανάχωμα. Ανάχωμα είναι. Αν στην περίπτωση κατά την οποία οι δύο δοσύλλογοι. Δεν με τρομάζει η λέξη. Δοσύλλογοι. Δηλαδή, βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι μετατρέψαν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο. Αυτή δεν είναι. Αυτή είναι, ναι. Δηλαδή τι έγινε που δεν υπέγραφε ο κύριος Σαμαράς και λέει ότι εγώ την υπογραφή μου την τιμώ. Πώς την έβαλε φαρδιά πλατιά, τι έγινε, τι του είπε η κυρία Μέρκελ και άλλα και μας ήρθε να μου πει ο Κότα. Έφυγε λεοντάρι και γύρισε Κότα. Ναι, λεοντάρι και γύρισε Κότα. Ναι. Και τι έγινε η μαγιά του κυρίου Βενιζέλου που έδιωξε τους Τροϊκανούς και μετά τους παρακαλούσε να γυρίσουν πίσω. Ξέρεις τι τον είπε ο κύριος Τόμψεν τον Βενιζέλο. Και ποιος είναι αυτός ο κύριος Τόμψεν που θα μας κουνάει συνεχώς στο δάχτυλο. Και κάτι άλλο βρε Νίκο, οι γονείς μας ήταν γυμνοί εδώ. Γυμνή, και δώσανε μάχη και μας μορφώσανε με την τιμιότητα και με τη δουλειά τους και με τον υδρότα τους. Δηλαδή γιατί εμείς να μην μπορέσουμε να κάνουμε τις ίδιες θυσίες για τα παιδιά μας παρά μόνο να δανειζόμαστε χρήματα από το μέλλον των παιδιών μας για να ικανοποιήσουμε τις υποτιθέμενες ανάγκες μας, τις πλαστές μας ανάγκες εν διάφορες περιπτώσεις. Τις πλασματικές ανάγκες που μας έχουν έτσι, κάνει έτσι. Να πάρουμε και εκείνο, να πάρουμε και το άλλο. Έτσι, λοιπόν, Χάρη, ναι. Τι προβλέπεις όμως έτσι, για να μετά να πάμε στο καλλιτεχνικό λίγο. Τι προβλέπω εγώ. Τι θέλω να συμβεί. Τι θέλω να συμβεί. Και ίσως να πέφτω και μέσα. Θέλω τα δύο αυτά κόμματα. Βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι. Έχουν βαθιές ρίζες μέσα στην κρατική μηχανή και έχουν τοποθετήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο οποίος
Καμιά φορά μου λένε καλά, και γιατί δεν εξεγείρονται αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που τους κόβουν το μισό μισθό και από 2.000 τους το κάνουν ένα. Γιατί αν βγουν στην ελεύθερη αγορά ούτε για 2 εκατοστάρικα δεν κάνουμε. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να πάει μπροστά. Μα ούτε για 2 εκατοστάρικα. Για να κάνεις μια επιχείρηση δεν πρέπει να δώσεις, που λέμε στην κυριολεξία, κόλο. Να πας 6 μήνες για να μπορείς να κάνεις μια επιχείρηση. Το άκουσε το τελευταίο ότι χάρη 650.000 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείσαν στις 6 μήνες μέσα. Εντάξει, δεν μπορεί να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Δηλαδή, και μιλάει, τις ακούς κιόλας, λέει για ανάπτυξη και οι δύο, και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Εγώ δεν ξέρω να γίνεται ανάπτυξη χωρίς λεφτά πάντως. Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Εγώ δεν έχω δει, δεν έχω δει, και για να μπορέσεις να σπείρεις ένα χωράφι πρέπει να έχεις πόρο. Και για να μπορέσεις να το σκάψεις πρέπει να έχεις μια τσάπα ή να έχεις ένα τρακτέρ. Τώρα δεν ξέρω αυτοί τι μαγοί είναι και τι θα κάνουν. Καλά, ξάλλου μα δώσανε εξετάσεις τόσα χρόνια. Ναι. Σήμερα τα λεφτά είναι κλεμμένα, τα λεφτά είναι κλεμμένα, πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Και κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικό λαό ότι τον κοροϊδεύουν. Ότι το χρέος του δεν είναι αυτό. Το χρέος του στην ουσία είναι 60, 70, 80 βία να είναι 100 δισεκατομμύρια. Τα οποία τα βγάζει ο Έλληνας, άμα βάλει κάτω το κεφάλι και δουλέψει. Σε ένα χρόνο μέσα. Αλλά σκοπός είναι να απαλλαγούμε από αυτά τα τροκτικά. Διότι όσο υπάρχουν αυτά τα τροκτικά, δεν θα διάσπαμε το πρόσωπο η Ελλάδα. Εγώ τι προβλέπω για τις εκλογές. Ναι. Προβλέπω, καταρχήν το τραγικό είναι ότι τα κόμματα της αριστεράς δεν στάθηκαν στην πίστη των περιστάσεων. Εμένα μου δίνει την εντύπωση η κυρία Παπαρίγκο ότι δεν θέλει να πάρει παραπάνω από το 8-10% που έχει. Δεν θέλει, εσύ. Κάνει αγώνα να μείνει εκεί. Καλή κίνηση αυτή του Τσίπρα, η οποία λέει ότι κάνουμε μια πρόταση εξουσίας. Ναι. Καλή, θεωρώ καλή, πλην όμως ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει τουλάχιστον όλες αυτές οι συνιστώσεις, αυτά τα γκρουπούσκουλα που απαρτίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταλάβουν ότι αυτό που προέχει είναι να είναι μια πατριωτική Ελλάδα. Όχι με την έννοια, δηλαδή η πολυπολιτισμική κοινωνία την οποία επικαλούνται έχει αποτύχει παταγωγός ανά τον κόσμο. Έχει αποτύχει αυτό το μοντέλο. Δεν μπορούν να, κύριε, αυτοί να αποκαλούν τους Σκοπιανούς αδέρφια μας και Μακεδόνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούν να μιλάνε για τους νεκρούς του Πόντου και να λένε ότι ήταν παράπλευρες απώλειες. Και δεν μπορεί κανένας από αυτούς να θεοποιεί έναν σφαγέα, ίσως τον πιο αιμοσταγή σφαγέα της που γέννησε η ανθρωπότητα, γιατί ο Χίτλερ μπροστά του είναι αγγελούδι. Μιλάω για τον Κεμάλ. Θα πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να δώσουν τις σωστές διαστάσεις, τις ιστορικές και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πέρα από τις ανομισίες που διαβάζουν, ας διαβάσουν και ένα βιβλίο που λέγεται Ιστορία, για να καταλάβουν τι σημαίνει και ποια ήταν η τεράστια απώλεια της Ιωνίας, του Πόντου και της Μικρασίας για τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, εκεί αυτά είναι τα τεράστια λάθη. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει διέξοδος στην προκειμένη περίπτωση. Και ίσως, ας πούμε, είναι και καθοδηγούμενα τα πράγματα. Από την άλλη μεριά βλέπω κάποιες άλλες κινήσεις που γίνονται, οι οποίες για μένα είναι παρήγορες. Και οι κινήσεις αυτών των αντιμνημονιακών, αρκεί να μην γίνει δόγμα η πολιτική αντιμνημονιακή. Και εν ονόματι της αντιμνημονιακής πολιτικής να κάνουμε και πάλι άλλα εγκλήματα. Γιατί τα μεγάλα εγκλήματα γίνανε εν ονόματι του μαρξισμού, εν ονόματι της ισότητας, εν ονόματι της δημοκρατίας και εν ονόματι του κομμουνισμού. Ιδέες οι οποίες ήταν παρανθρώπινες και δεν έχουν χάσει την αξία τους. Εμείς φροντίσαμε να τις εξαφιλήσουμε όμως, Νίκο. Ναι. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή ότι από τη στιγμή κάτι γεννιέται στην Ελλάδα. Κάτι γεννιέται. Αλλά αυτό το θα γεννηθεί και θα ανθίσει αυτό το καινούριο άνθος, εάν εξαφανιστούν αυτά τα άνθη του κακού που τα ονομάζω Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα κόμματα τα οποία θα παρτίζουν συμφέροντα, νταβατζίδες, βαρόνι και όλων των ειδών τα αποβράσματα τα οποία ελέγχουν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία. Την ελέγχουν στην κοινωνία πλήρως. Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι κάνουν το μεγαλύτερο κακό. Εγώ δεν έχω μάθει να κρύβουμε πίσω από τα δάχτυλά μου, Νίκο, θα λέω ότι είναι αλήθεια. Το ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα τα λες πολλά χρόνια. Και θα κάνω για μένα, ούτε έχω την ανάγκη κανενός. Γιατί ως Πόντιος είμαι και λιτοδίαιτος, ξέρεις. Το ξέρω αυτό. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό, χάρη, ξέρεις. Να, έτσι, γιατί οι γονείς μας μάθανε έτσι. Να αντέχουμε. Χάρη, ας έρθουμε τώρα. Ναι. Λίγο έτσι σε αυτό το ωραίο πράγμα που ετοιμάζεις εκεί.
όσα πάρει ο Χάρης. Ναι, ξέρεις, κάνω μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ειλικρινά, και όταν λέω, εγώ έχω μάθει πάντα να κάνω σωστή κριτική στον εαυτό μου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν γι' αυτό ακριβώς το λόγο και με πιστεύει ο κόσμος. Η δουλειά που κάνω, ναι, η οποία είναι πραγματικά μια αξιοπρόσεκτη και πολύ, θα έλεγα, προσεκτική, αξιοπρόσεκτη από πάσης πλευράς, και από ιδεολογικής και από ακουστικής και από ηθικής και από... είναι μια τέλεια δουλειά. Ένα πράγμα φοβάμαι, Νίκο, ότι η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει γίνει έρμεο των τυχοδιωκτών της Αθήνας, πρόσεξε, όταν μιλάω αυτό δεν μιλάω πάλι με την έννοια του Βορρά και Νότου, ναι, κατάλαβα, έχει καταντήσει η χώρα, η πόλη της Αρπαχτής. Αρπαχτής. Δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός να έχουν άνθρωποι με εσχρά, με εσχρά θεάματα, εσχρά θεάματα, παραστάσεις άθλιες, να παίρνουν τα λεφτά και να σηκώνται να φεύγουν. Έτσι, τα λες. Και δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση και να συγχωρήσω τους Θεσσαλονικείς, δεν θα τους συγχωρήσω ποτέ, τον τρόπο που φερθήκανε σε ανθρώπους που ετοίμησαν το όνομα της Θεσσαλονίκης. Εγώ τα λέω γιατί μου χαρακτήρισαν και δεν καταλαβαίνω κανένα. Και να και αν έρθουν στη δουλειά μου, να και αν δεν έρθουν. Το καταλαβαίνεις, αλλά αυτό δεν μπορούσε να το πει οποιοδήποτε άλλο. Ναι, είναι δυνατόν να έχουμε βγάλει εμείς έναν Παπάζογλου και να τον έχουμε δώσει του Κλώτσου και του Μπάτσο? Ναι, το Κλώτσο. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και, δεν τον, και να σου κάτι, δεν τον τίμησε κανένας. Ποιος να τον τιμήσει? Τον Νίκο τον Παπάζογλου. Κανένας. Τον τιμά όμως ο λαός, ο κόσμος. Ο κόσμος, ναι. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα, γι' αυτό ακριβώς μένω στη δουλειά που κάνω εκεί στο Μήλο. Μένω σε αυτή τη δουλειά γιατί πραγματικά έχει ένα ήθος και έχει μια αξιοπρέπεια. Και δεν είναι η δουλειά που παρακαλά κάποιον, έλα σε παρακαλώ να μαζί σε εδώ. Αν θέλετε, ελάτε. Όποιος δεν έρθει, αυτός θα χάσει. Αυτός θα χάσει, ναι. Εγώ δεν έχω να χάσω τίποτα. Σωστά. Μια τέτοια παράσταση πρέπει να τη δουν όλοι. Μια και μας ακούνε έτσι πολλοί κόσμος τώρα, βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι για οποιοδήποτε πράγμα που μπορούν όλοι να με κατηγορήσουν, Νίκο, εμένα. Για ένα πράγμα που ποτέ κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει είναι ότι έχω υποτιμήσει την νοημοσύνη των άλλων. Δεν υποτίμησα ποτέ την νοημοσύνη αυτών των ανθρώπων που με ακούνε. Κανένας, μα είναι δυνατόν. Κατάλαβα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω και αυτή την περηφάνεια. Και είναι ικανός να κρίνω αυτό που κάνω εγώ. Αυτό που κάνω εγώ. Εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη έκανα μια παράσταση που δεν υπάρχει στην Αθήνα. Ένας ήρωας με παντόφλες που ήταν η πιο σπουδαία παράσταση που έγινε στα δύο τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και σε πληροφορώ ότι δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος να ασχοληθεί, να κάνει κριτική από τις ανύπαρκτες ελληνικές εφημερίδες. Δεν μιλάμε για τα blogs. Ναι, ναι. Τα blogs είναι η ελπίδα της δημοσιογραφίας. Αλλά τι περίμενες από μια... Να κάνουμε λίγο κριτική στη Θεσσαλονίκη. Από μια πόλη που πίστευε ότι θα γίνει η πρωτεύουσα της Βαλκανικής. Και οποία δεν είναι σε θέση να καθαρίσει έναν κόλπο που βρωμάει. Ένα κόλπο που κάναμε μπάνιο εμείς όταν ήμασταν παιδάκια. Ναι, βέβαια. Μια μεγάλη πόλη που δεν έχει εφημερίδες. Πολλές εφημερίδες που απλά είναι κουρελόχαρτα που τις παίρνουν από εδώ και από εκεί μόνο 3.000 και 5.000 στήλα. Πιο πολύ διαβάζουν εμένα. Σήμερα δεν έβαζα ένα άρθρο που ήμουν μόνο στο blog μου και το διαβάζαν 19.000 άνθρωποι. Ναι, είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να... Δηλαδή, πού είναι η δικαστική μας παρέμβαση? Πού είναι εσύ, γιορτάζει η πόλη τα 100 χρόνια. Τι κατάλαβες εσύ, ρε Νίκο? Τίποτα, να σου κάνει και δεν κάνει και ο Μπουτάρης. Δεν κάνει και τίποτα. Τι να κάνει ο Μπουτάρης? Ο Μπουτάρης είναι για πολλές κλωτσές μεταξύ μας. Ναι, ναι, για πολλές κλωτσές. Για πολλές κλωτσές. Δηλαδή, τέλος πάντων, βάλαμε ανθρώπους να διοικήσουν την πόλη άχρηστου τελείως. Χωρίς να έχουν, ας πούμε, την ανάλογη ευαισθησία στην πατρίδα. Αλλά μόνο στο χρήμα και φυσικά. Και μακάρι να υπήρχε μόνο το χρήμα, αλλά ούτε αυτό υπάρχει. Όχι, το χρήμα λέω για αυτούς. Ναι, για αυτούς. Ναι. Περνούσα από τη λεωφόρο Νίκη και έβλεπα εκεί και έλεγα με αυτήν την Θεσσαλονίκη. Και κάτι άλλο. Περπατά στους δρόμους. Σήμερα που είδα κάτω και ήρθα, περπάτησα λίγο στον δρόμο. Δεν είναι ανθρώπου να χαμογελάνε, ρε Νίκο. Τίποτα. Είναι όλοι κατηφείς. Όλοι με τα μούτρα κατεβασμένα. Έχει φύγει το χαμόγελο, Χάρη, τελείωσε. Ας ξυπνήσουν λοιπόν. Για να δούμε όμως την παράσταση, την ωραία παράσταση δηλαδή που την δημοσίευσα και στο ελληνικό φαινόμενο.gr. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μουσική σατυρική παράσταση. Είναι μεμοιρασμένη, τι θα έλεγα, την παρουσία του λόγου και της μουσικής. Έχω νέα παιδιά μαζί μου. Καταρχήν η μπάντα που έχω είναι καταπληκτική.
μουσική μπάντα είναι μια καταπληκτική μουσική μπάντα. Μέσα μου ο Γιάννης Οικονομίδης, τον οποίο τον αναφέρω με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ σεβασμό, έκανε μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά που άλλος δεν θα έκανε τόση μεγάλη προσπάθεια. Από την άλλη μεριά έχω όλους αυτούς τους νέους τραγουδιστές και ηθοποιούς. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά που έχουν μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο ταλέντο είναι η Μέρη Δούτση, είναι η Ροντίνα, είναι ο Νικολαίδης ο Δαμιανός και είναι και ο Νεαρετζής ο Δημήτρης. Αλλά έχω και μαζί μου έναν ογκόλυθο θα έλεγα του λαϊκού μας τραγουδίου, μια τεράστια φωνή. Μια τεράστια φωνή και έναν καλλιτέχνη που δημιού πρότισαν και αυτό δεν να τον αδικήσουν τα... Ναι, και αυτό δεν μπορούσε να τον τζανακούσουν. Είναι ο Ηλίας ο Κλουναρίδης. Ο Ηλίας Κλουναρίδης πέρα από τα δικά του τραγούδια λέει και κάποια τραγούδια στην περάσταση τα οποία τα έχω επιλέξει εγώ, δεν άλλο τραγούδια είναι δικές μου επιλογές. Και ακόμα και στην πρόβα που ξέρεις πόσο άχαρη είναι, μένεις με ανοιχτό το στόμα τον ακούς άνθρωπο να ανοίγει το στόμα του και να λέει τραγούδια. Φωνή, μεγάλη φωνή ο Ηλίας ο Κλουναρίδης. Πολύ μεγάλη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να ξανασυνεργαστώ μαζί μετά από 20 περίπου χρόνια. Μετά από 20 χρόνια συνεργάζεσαι. Μετά από 20 χρόνια. Ξέρετε, καλώ έχω συνεργαστεί με όλου. Με όλου αυτού. Ναι, θα είμαστε κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο. Και κάτι, στην ουσία η δουλειά αυτή που κάνουμε, Νίκο, εδώ είναι μια προπαρασκευή μια δουλειά η οποία θα έπρεπε να αρχίσει με την αρχή τη σεζόν. Αλλά αν αυτό το πείραμα που κάνουμε εμεί, το ποιοτικό πείραμα, αλλά και μια παράσταση η οποία θα αφήσει. Θα διασκεδάσει χωρίς να εκχυδαίσει τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και πραγματικά δημιουργήσει προηγούμενο, θα είναι κάτι το οποίο θα εμπλουτιστεί και θα παρουσιαστεί πάλι και τον επόμενο χειμώνα, αν και υπάρχει μια πολύ σοβαρή περίπτωση να την παρουσιάσουμε και στην Αθήνα τον ερχόμενο χειμώνα. Αλλά αν έχει αυτή την επιτυχία που ελπίζω ότι θα έχει, δεν θα τη στερήσω και από τους και στην αρχή της σεζόν της Θεσσαλονίκης. Αυτή γίνεται μια προσπάθεια με τον Νίκο τον Στεφανίδη που και αυτός έχει πολλά προσφέρει στην μουσική σκηνή και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Να κάνουμε και μια μικρή περιοδία. Μια μικρή περιοδία. Δηλαδή να πάμε αυτή την παράσταση και σε χώρους που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν σε ένα μεγάλο συγκρότημα. Γιατί στην ουσία είμαστε πολλοί, είμαστε 13-14 άτομα, είμαστε αρκετοί. Μιλάμε, θα πας και επαρχία και εξωτερικό. Αν έχεις το εξωτερικό θα πάμε σίγουρα, γιατί το έχουμε κλείσει ήδη, Γερμανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία νομίζω θα πάμε. Θα βγουν και άλλα. Θα βγουν και άλλα. Τώρα να σου πω κάτι, με το διαδίκτυο που μας ακούν όλοι και μας διαβάζουν όλοι και μας βλέπουν όλοι. Λοιπόν, χάρη, υπάρχουν, θα πέσουν και άλλες προτάσεις. Μακάρι. Και μακάρι, θα γίνει κάτι διαφορετικό. Μακάρι. Μια και όλες οι δουλειές. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Χάρη. Ναι, βεβαίως. Εχθές ήμουν μια παρέα έτσι στην περιοχή και το ευός μου και δεν γύρω στα 10 άτομα και μου ρώτησαν γιατί δεν βάζεις. Μου ρώτησαν αν θα έχεις, ας πούμε, απόσπασμα έτσι από τον ονό. Είναι και στη γίνεται, Νίκο. Έχω τόσα πολλά πράγματα να κάνει. Ναι, ναι. Κάποιος θυμάται κάτι. Μα με έκανε εντύπωση. Κάποιος θυμάται όχι. Κάτι και μου λέει αυτό δεν θα το κάνει. Δηλαδή, αφού να φανταστείς τώρα, ναι. Κάτσαμε χθες χρονομέτρησε την παράσταση και τώρα θα ανακρίνω να τσίγω σαν κόβο. Και βγήκε 4 ώρες. 4 ώρες, πω. Δηλαδή, λες και λέει, πότε περάσαν και 4 ώρες. Και πρέπει να αρχίσει τώρα να ξανακόβω. Δηλαδή θέλει ξανά από την αρχή έτσι. Γιατί θέλει πάλι. Θέλει, ναι. Χάρη, αυτή η παράσταση, πόση ώρα θα είναι. Εκεί 3 ώρες θα είναι. 3 ώρες, ε. 3 ώρες θα είναι. Λιγότερο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί ζητάει κάποιος κάτι, ζητάει κάποιος άλλος. Πέραν του ότι υπάρχει και το ελεύθερο πρόγραμμα, όπως ξέρεις Νίκο, αυτό που μιλάω με τον κόσμο, και εξαρτάται και από τον τρόπο και τη συμμετοχή που έχει ο κόσμος. Όταν ένα κόσμο συμμετέχει, δεν μπορεί να κόψει την παράσταση, να σταματήσει. Επίσης, παιδιά, συγγνώμη, έχω μέχρι τόσο υπολογίσει το χρόνο. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά να σου πω κάτι, μια και ήρθα και στο. Είδα, ας πούμε, στις πρόβες. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ναι, ναι, δηλαδή, είναι πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, το λέω ότι με ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Δηλαδή. Μια τέτοια δουλειά δύσκολα την βλέπει και πρέπει όλοι να πάνε να τη δουν. Ναι, δεν είναι εύκολη όπως είπα. Και κάτι άλλο, είναι και θαραλέα αν το δούμε κατά την άλλη μεριά.
είναι θαραλέα. Δεν είναι, και τα τραγούδια που ακούγονται δεν είναι κάτι το οποίο... Είναι όλα τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία, που έχουν βάλει έντονη τη σφραγίδα στην μουσική σκηνή. Και τα πράγματα που λέω εγώ είναι ανάλογα με αυτά που γράφω, ανάλογα με αυτά που κατά καιρούς έχω πει. Είναι πράγματα που κατά την άποψή μου είναι αληθινά. Αυτό το θέαμα είναι εντελώς, θα λέγα, αντιλαϊκίστικο. Δεν κολακεύει καθόλου τον κόσμο. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και νομίζω ότι κάποτε στην Ελλάδα, όταν λέμε την αλήθεια, πρέπει να οι διαστάσεις της αλήθειας να γίνονται εκτιμητές από τον κόσμο. Έτσι, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Μια και προχθές έτσι χάσαμε και τον Δημήτρη Μητροπάνο, έτσι, και ήταν φίλος σου. Ναι. Και έχεις δουλέψει έτσι αρκετά. 6 χρόνια. 6 χρόνια μαζί. Τι, ο Δημήτρης Μητροπάνος, τι άνθρωπος ήταν έτσι που τον έχει ζήσει? Γιατί άλλους σαν και πολλοί τον έχουν κόνα έτσι σαν είδωλο πολύ στο μυαλό, αλλά δεν τον ξέραν σαν άνθρωπο. Έτσι. Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένα παιδί του εμφύλιο. Με ό,τι αυτό μπορεί να... Το εμφύλιο, ε. Να, μέσα, να... Το γεγονός του γνώρισε ότι ο πατέρα του ετών, κάτι λέει. Πίστευε ότι ο πατέρας του σκοτώθηκε στον εμφύλιο και ξαφνικά ο πατέρας του γύρισε από το παραπέτασμα από μια χώρα, Ρουμανία, δεν ξέρω που ήταν. Και καταλαβαίνει τώρα τι έχει συμβεί μέσα στην ψυχή αυτού του παιδιού. Για ένα πράγμα πρέπει να σταθώ στη μνήμη του και να τον τιμήσω. Για την αξία του λόγου του, καταρχήν, για την εντιμότητά του, κατά δεύτερο λόγο, και για τη μεγαλοθυμία του. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος τα βάζε κάτω και τα ανέλυε ή τα μέτραγε με γνώμονα το συμφέρον του. Και τέτοιος υπήρξε και στην επιλογή των τραγουδιών του. Δεν παρασύρθηκε, παρά το να πει τραγούδια τα οποία θα ήταν κούφια τραγούδια. Τραγούδια δηλαδή της δεκάρας, με αυτά που βγαίνουν και είναι σου ξέ για 3 μήνες και μετά χάνονται. Ούτε 3 μήνες, εβδομάδα. Τρυπώ και πολύ λέω. Τώρα γίνεται εβδομάδα. Ο Δημήτρης είχε αυτό το ένστικτο. Είχε βέβαια και, και τη μεγάλη τύχη να έχει και καλούς φίλους που τον αγαπούσανε. Μαζί, όταν λέω ότι μέσα μαζί για πολλά χρόνια, ήταν χρόνια που διαμόρφωνε και τον χαρακτήρα του. Και πέραν τούτου, όπως είπατε κάποιος μου έκανε κριτική για τη φωνή του, λέω, ακούστε να δείτε, στους μεγάλους τραγουδιστές δεν παίζει ρόλο η φωνή, παίζει ρόλο η ψυχή. Έτσι. Και ο Μητροπάνος τραγουδούσε με ψυχή, τραγουδούσε με ψυχή. Μεγάλη ψυχή. Λυπήθηκα πάρα πολύ, λυπήθηκα πάρα πολύ. Και εγώ και όλη μου η οικογένεια, γιατί τον είχαμε ως αδερφό στην κυριολεξία. Έρχονταν σπίτι όποτε ήθελε, τελειώναμε την παράσταση, πηγαίναμε να ψήσουμε κανένα αυγό. Ήταν σαν αδερφός, ήταν κάτι, και έτσι θα παραμείνει στη μνήμη μου. Και το σημαντικότερο και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα, ό,τι βέβαια να σημαίνει τίποτα για αυτό που έφυγε, είναι ότι η παρουσία του η καλλιτεχνική άφησε ίχνη, ισχυρά ίχνη. Και αυτό θα έπρεπε να είναι μια παρακαταθήκη για τους νέους τραγουδιστές, τους εχμάλωτους, τους σουξέβος τους ονομάζω, για να μπορέσει να αναστηθεί και το ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι. Πάντως, έχουμε και στο καλλιτεχνικό στερεώμα μεγάλο ογκόληθο. Έλεγε για τον Γκαζαντζίδη, άκουσα σε μια συνέντευξη του Μητροπάνο, που ναι, ας πούμε τον είχε σαν μεγάλο έτσι, είδωλο τον Στέλιο Γκαζαντζίδη. Κοίτα, εγώ είχα την τύχη να ζήσω πολύ με το Στέλιο. Ο Στέλιος ήταν και είναι η αρχή και το τέλος του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Όχι απλά μόνο γιατί, όπως είπαμε, είχε ωραία φωνή, γιατί είχε συνειφάνει την ποιότητα της φωνής του, αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο, με αυτό που λέγεται πάθος, που λέγεται βάσανο, που λέγεται ελπίδα, που λέγεται αγωνιστικότητα του λαού μας. Και τέτοια πράγματα δύσκολα τα βρίσκεις. Δύσκολα τα βρίσκεις σε ανθρώπους. Ο Καζαντζίδης ήταν το μεγάλο αχ του ελληνικού λαού. Αυτό το ατέλειωτο αχ, το οποίο δεν είναι ένα μυρολατρικό αχ, κρύβει μέσα και την ελπίδα και την αγωνία και την επιθετικότητα και την δυναμικότητα και την ανάγκη για ανανέωση και την ελπίδα. Αυτό ήταν ο Καζαντζίδης.
Και όσοι το γνωρίσαν τον Καρατζίδη, πέρα από αυτά τα κοτσομπολίστικα που μπορεί να λέει κανείς για κάποιον, γιατί όπως λέει και ο Όσκαρ Γουάιλντ, οτιδήποτε και να πω εγώ για τον Νίκο το Δάνη, ο Νίκος ο Δάνης είναι αυτός που είναι και ούτε τίποτα λιγότερο ούτε περισσότερο, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι. Ο Καρατζίδης για μένα είναι τιμή στην Ελλάδα που παρήγαγε τέτοιου είδους προσωπικότητες. Και πολεμήθηκε πολύ από το... Ποιος δεν πολεμήθηκε? Από το σύστημα. Υπάρχει ένας Έλληνας συντροφής που δεν πολεμήθηκε. Όπως και εσύ, Χάρη, σε έχουν πολεμήσει πολύ, έτσι. Δηλαδή σε έχουν κατηγορήσει. Υπάρχει κάποιος που... Υπάρχει κανένας που δεν πολεμήθηκε. Ποιος δεν πολεμήθηκε? Ποιος δεν πολεμήθηκε? Εδώ άνθρωποι που μας ελευθερώσανε, τους καταδικάσαμε σε θάνατο. Βάλαμε φυλακή τώρα, πίσω του Γολοκοτρώνη και λοιπά. Συζητάμε. Βάλαμε φυλακή δηλαδή τον... Ξέρετε τι, και μια φορά μου λένε είσαι σκληρός με το... Λέω έτσι, ένα τραγούδι που λέω στην παράσταση είναι το «Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι, μας πήρανε αμπάριζα ειδήθεν και οι όποιοι». Πολύ ωραίο. Έτσι, ειδήθεν και οι όποιοι. Γιατί? Γιατί ένας έντιμος δεν κάνει συμβιβασμούς, αγαπητέ μου Νίκο, εύκολα. Ο άλλος που δήθεν και ο όποιος, τι δεν κάνει, τους κάνει συμβιβασμούς. Μπορείς εσύ να γίνεις αυλικός, δεν μπορείς να γίνεις, ούτε εγώ. Οι αυλικοί και αυτοί που έρπουν συνέχεια, γυμνοσάλιαγγες. Τώρα έχω κάτι στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό, με απασχολεί εδώ και 2-3 μήνες, 4. Σκέφτομαι να θα, έχω μαζέψει πολλές ατάκες δικές σου παλιά, και να αρχίσω να βάζω ένα τραγούδι, μια ατάκα του Χάρη Κλήρη. Θα βρεις πάρα πολύ, θα τέλειωτες. Λοιπόν, και πραγματικά θα το κάνω αυτό, γιατί το έχω ακούσει από πολύ κόσμο να το λέει, ρε παιδί μου. Λέει, δεν ακούμε στα ραδιόφωνα το Χάρη Κλήρη, γιατί δεν το βάζουμε, άκου το να δεις. Εδώ υπάρχει το διαδίκτυο, ευτυχώς. Ναι, το διαδίκτυο. Και άκουσα χθες και το Μητροπάνο, ναι, να λέει και αυτός εναντίον του ραδιοφώνου. Δηλαδή, καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε και τα είπε. Εγώ είμαι μαζί του αυτού, Χάρη. Δηλαδή αυτό το ραδιόφωνο, αυτά ορισμένα, δηλαδή μια κλικαδόρων 10-15 ανθρώπων. Το playlist έχει κυριαρχήσει. Το playlist που έχουν διαλύσει το ραδιόφωνο, ας πούμε. Δεν μου λες, δεν έχουν διαλύσει τις εφημερίδες. Εφημερίδες, ναι. Πού ακούστηκε τώρα να βάζουν σπίτια, να βάζουν αυτοκίνητα, να βάζουν δώρα, να βάζουν δωρεπιταγές, να βάζουν δίσκους, να βάζουν τα αφήνουν να βάλουν με τις γυναίκες τους. Για να πουλάσουν. Ο άλλος έβαλε σούπερ μάρκετ, λέει, μια μεγάλη εφημερίδα στην Αθήνα. Λέει, θα ψωνίσετε τόσα λεφτά. Δηλαδή στην πύλα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Χάρη. Χάρη, παραστάσεις πάντως προβλέπω ότι θα πάει καλά και θα παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό. Δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε καλά. Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο είναι. Πιστεύω, εγώ θέλω να πιστέψω ότι θέλω να πηγαίνουν όλες οι δουλειές καλά. Αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός της μεγάλης κρίσης. Εντάξει, ότι υπάρχει μεγάλη κρίση αυτό είναι... Ας ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτή την κρίση ας κάνει και ενδιαφέρει τόσο οικονομικές επιλογές του, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Εκεί που πάει, ξέρω εγώ, κάπου σε αυτό θα έρθει να δει, ας πούμε, την παράσταση. Πόσο είναι το εισιτήριο? 10 ευρώ είναι 10 για τους ορθίους, 15 και 25. Και αυτά δηλαδή με τα βία να βγάλουν τα έξοδα. Τα έξοδα, Νίκο, να ξεκινήσουμε, ναι, έτσι. Ξέρω ότι είναι για τα έξοδα. Δηλαδή... Όταν είμαστε μόνο 13 πάνω στη σκηνή, δεν καταλαβαίνεις. Βάλα και τους υπολείπους, δηλαδή 20-25 άτομα να δουλεύουν μόνο τα... Δηλαδή μεταβίαση να μου κάνουμε τα έξοδα. Ναι, μεταβίαση είναι όλα αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ναι. Πώς θα ήθελες έτσι τη Θεσσαλονίκη, αν μπορούσε να βάλεις 2-3 πινελιές να τη φτιάξεις? Η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε καταρχήν να δούμε να φροντίσουμε τα πανεπιστήμια μας. Θα έπρεπε να φτάσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο η παιδεία στη Θεσσαλονίκη που ο γονιός του εξωτερικού να είναι υπερήφανος που το παιδί του έβγαλε την ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης, να είναι υπερήφανος που έβγαλε τη φιλολογική σχολή της Θεσσαλονίκης, να είναι υπερήφανος, δηλαδή να είμαστε πολύ ψηλά σε το επίπεδο παιδείας. Πάρα πολύ ψηλά. Ένα αυτό που θα ήθελα. Δεύτερο αυτό που θα ήθελα επίσης είναι, εγώ πάντα πίστευα ότι η κρίση πολεμιούνται με τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό. Ναι, να δώσουμε τη σωστή διάσταση του πολιτισμού, τιμώντας και την ιστορική διαδρομή της πόλης. Θα σου πω κάτι ακόμα. Ξέρεις την αγάπη που έχω για αυτή την πόλη,
Όλα τα ποίηματα που κατά καιρούς έχω γράψει τα έχω εκδώσει σε ένα βιβλίο που ονομάζεται Πόλης, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Όλοι έχουν γράψει κριτικές, καλές κριτικές για το βιβλίο αυτό, πλην Λακεδαιμονίων. Πλην Λακεδαιμονίων, ε. Τι θέλω να πω, ότι κάποτε θα πρέπει αυτοί όλοι να αναγνωρίζουν τις αξίες. Όχι, δεν μιλάω απλά για μένα. Έχει τεράστια απολυτισμικά αποθέματα η πόλη αυτή. Έχει καλούς εικαστικούς, έχει καλούς ποιητές, έχει καλούς πολεοδόμους, έχει καλούς άνθρωπους, καλούς περιβαλλοντολόγους. Έχει... Θα πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό το δυναμικό της πόλης να το αξιοποιήσουν. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί και κάτι άλλο. Να μην είναι ο πολιτισμός αιγυπτιακής μορφής, δηλαδή να τον κατέχουν μόνο 5-6 εκλεκτοί, δηλαδή το ιερατείο. Θα πρέπει να βγει έξω στον δρόμο. Θα πρέπει να γίνει κτήμα του λαού ο πολιτισμός. Εγώ στεναχωριέμαι όταν βλέπω δηλαδή τον μπουζουκουμάγαζο απλά και μόνο να είναι η διασκέδαση του Έλληνα. Ναι. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω κακές παραστάσεις αθηναϊκές να έρχονται και να γεμίζουν τα θέατρα. Δηλαδή κάποτε λέγανε ότι στη Θεσσαλονίκη όταν κάτι δεν είναι καλό, η πρώτη Θεσσαλονίκη τα απορρίπτει. Τώρα φτάσαμε στον αντίποδα αυτού του πράγματος. Και κάτι άλλο, να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να κάνουν καινούργια πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ υπερσυντηρητική η κοινωνία η δική μας και υπέργυρη, γερασμένη κοινωνία. Γερασμένη. Και χωρίς καμία περιβαλλοντολογική γενικότερα έτσι, ευαισθησία. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα όταν έχει καταντήσει βόθρας ο μορφότερος και πλέον θα έλεγα πλούσιος κόλπος της Ελλάδας, ο θερμαϊκός κόλπος. Θερμαϊκός. Γιατί μιλάμε τώρα. Πραγματικά έχει... Είναι ντροπή. Δηλαδή παρατημένη πόλη. Είναι μια παρατημένη πόλη θες. Μια παρατημένη. Λοιπόν, χάρη να σε ευχαριστήσω μια και... Εγώ να σε ευχαριστήσω, Νίκο μου. Που τα είπαμε εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με εσένα. Τουλάχιστον μιλάω με κάποιον άνθρωπο που καταλαβαίνομαστε. Που φυσικά, να σου πω κάτι, είσαι πραγματικά ένας ογκόλυθος του πολιτισμού. Να σε καλά, και φυσικά είσαι ο άνθρωπος, ο θεατροπατέρας μπορούμε να πούμε, αλλά και ο άνθρωπος του musical, έτσι, του ωραίου με την ωραία σάτυρα που χρόνια που ο κόσμος σε ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ακολουθεί. Μου. Πραγματικά. Να είσαι καλά. Και θα σε χαιρετήσουμε ένα Καζαντζίδη ποντιακό. Τα έχω. Γεια σου χάρη μου. Γεια χαρά. Λαλία, εσύ σε το αηδόνι. Θα μαναμένη λαλία, εσύ σε το αηδόνι.